Ήττα από την Ομόνια πλήγωσε όλους στην ανόρθωση και θέλουν στον αγώνα με την ΑΕΚ να επιστρέψουν στις νίκες και να διατηρηθούν είτε με συγκάτοικο είτε χωρίς την τρίτη θέση που οδηγεί στην Ευρώπη. Επιπλέον τυχόν επιτυχία θα βοηθήσει στο να επανέλθει η ηρεμία στα ποδητήρια απαραίτητο αγωνιστικό στοιχείο εν ώψη της προσπάθειας που θα γίνει για να μην μείνει η ανόρθωση για τρίτη συνεχόμενη χρονιά εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Οι ποδοσφαιριστές της ανόρθωσης θέλουν να πετύχουν την πρώτη τους φετινή νίκη σε βάρος της ΑΕΚ αφού στις προηγούμενες 4 αναμετρήσεις σε πρωτάθλημα και κύπελλο μετρού 2 ήττες και 2 ισοπαλίες. Ο Πελέ δεν υπολογίζεται, ενώ στη σημερινή προπόνηση έλαβε κανονικά μέρος ο Κίττος. Ο Ζόραν Μιλίνκοβιτς αναμένεται ότι θα προχωρήσει σε αλλαγές με τους Ορλάντι Μακρύ και Κάλβο να διεκδικούν θέση στην εντεκάδα. Ο Σέρβος τεχνικός κάνει σκέψεις να επαναφέρει στο κέντρο της άμυνας τον Λαΐφη και να μετακινήσει στο αριστερό άκρο τον Σβέχλε. Η ΑΕΚ μετρά στη φετινή χρονιά 2 νίκες επί της ανόρθωσης και 2 στο Γασιζή. Στις 2 φορές που επισκέφτηκε το Αντώνης Παπαδόπουλος σε πρωτάθλημα και κύπελλο τα παιχνίδια τελείωσαν ισόπαλα. Η τυχόν πρώτη νίκη φέτος στην έδρα της ανόρθωσης θα διατηρήσει την ομάδα στο κόλπο του τίτλου ελπίζοντας την ίδια ώρα ότι το πρωτοπόρο ΑΠΟΕΛ θα έχει απώλειες στον ντέρπι με την Ομόνια. Ο Τόμας Κρίστιανσε δεν υπολογίζει τους τραυματίες Μουρίγιο, Μόισοφ και Εγκλέζου. Τη θέση του Μουρίγιο στο κέντρο της άμυνας επικρατέστερη να την καλύψουν είναι η Νίνου και Χαραλάμπους. Αν ο Κύπριος διεθνής προτιμηθεί από το δανό τεχνικό, τότε στο αριστερό άκρο θα αγωνιστεί ο Μαρτσίνια.